είναι Δευτέρα 21 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άξιον στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, καθώς δεκάδες πολίτες έδωσαν το παρόν προκειμένου να ακούσουν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ασφαλιστικό. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανδρέας Νεφελούδης, ενώ τοποθετήθηκαν ακόμα ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας Νίκος Παπαδόπουλος και ο συντονιστής του Τμήματος Μικρομεσαίων Μιχάλης Μητυλινάκης. Να δούμε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Επομένα, χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε και ευχαριστώ τους συντρόφους για την οργάνωση αυτής της συγκέντρωσης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να συζητάμε για ζώσεις με τους πολίτες, για τις προτάσεις που καταθέτουμε, για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για να μπορέσουμε να στρίψουμε το τιμόνι αριστερά στις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Προέρχομαι από ένα χώρο, ενώ στο χώρο του υπουργικού, κυβερνητικό χώρο, που είναι από τους πιο δύσκολους, διότι όπως πάντα λέω, σήμερα βέβαια έχουμε το ασφαλιστικό να συζητήσουμε και αυτό απασχολεί τους τελευταίους μήνες στην ελληνική κοινωνία και σωστά, αλλά η μεγάλη μάχη των μαχών, αυτή που έχει να κάνει με τον πυρήνα της αριστεράς, με την αξιοπρέπειά της, με την αξιοπρέπεια της κοινωνίας και των εργαζόμενων, είναι τα εργασιακά ζητήματα. Με μερικούς από εσάς βλέπω εδώ πέρα, έχουμε συνεργαστεί κατά καιρούς για να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία, άλλες φορές και άλλες φορές όχι, ζητήματα απολύσεων στα πλαίσια της εργοδοτικής ασυδοσίας, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτής της αποδιάρθρωσης κάθε θεσμικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που, τελειώνοντας τώρα τις διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση, για το ασφαλιστικό, το φορολογικό και τα άλλα, θα πούμε σε μια σκληρή διαπραγμάτευση για την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την υποχρεωτικότητά τους, για την αντιμετώπιση των ομαδικών απολύσεων και μια σειρά από άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας. Και εκεί θα είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, εξίσου σοβαρά ίσως σε σχέση με αυτά που διαπραγματευόμαστε τώρα. Θέλω να πω όμως ότι κινούμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρκετά έως πάρα πολύ επικίνδυνο και οριστηρό. Εμείς προσπαθούμε να, και θέλω να απαντήσω στο γιατί πάμε τώρα στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο καθορίζεται από τη πολύ μεγάλη ανεργία. Έχει πέσει βέβαια το τελευταίο εξάμηνο σε ποσοστά που κυμαίνονται στο 24% από το 27% που ήταν το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Αλλά όλα αυτά, 1.200.000 Έλληνες πολίτες είναι άνεργοι. Σε ένα περιβάλλον που καθορίζεται από υψηλά ποσοστά αδήλωτες ανασφάλισης της εργασίας, γύρω στο 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε να σχεδιάσουμε ένα νέο ασφαλιστικό, να συζητήσουμε για τις εργασιακές σχέσεις, να δούμε ζητήματα ανάπτυξης της χώρας, σε ένα περιβάλλον όπου σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό, γύρω στο 45% των Ελλήνων πολιτών είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος, τουλάχιστον σε επίπεδο εισφορών. Αυτό αποτελεί από μόνο του, αν θέλετε, τεκμηριώνει ότι είμαστε λίγο ανεδείς, και το λέω κάνοντας πλάκα, θέλοντας να μπούμε στη διαδικασία της αναδιάρθρωσης του συνολικού ασφαλιστικού συστήματος. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ασφαλείς αναλογιστικές μελέτες που να προσδιορίζουν το παρόν σε σχέση με το αύριο, με συντελεστές αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να τις τολμήσει κανείς, αν και το έχουμε κάνει και αυτό. Έτσι λοιπόν μιλάμε για προσπάθεια να αναδιαρθρώσουμε σε πρώτο επίπεδο το ασφαλιστικό σύστημα, μιλώντας με τους όρους του σήμερα και σχεδιάζοντας τουλάχιστον για 5 χρόνια, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε αυτό που θεωρούμε εμείς σαν σιγανή μεν αλλά σταθερή διαδικασία ανάπτυξης σε αυτή τη χώρα. Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Παράλληλα, εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι της Κορίνθου τόσο στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας, όσο και στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας του Νομού Κορινθίας. Μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν, πέρα από κάθε επιβολία, η συμμετοχή, καθώς περισσότεροι από 200 έμποροι συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου θα συμμετέχουν ο Βασίλης Γιώργαρης, ο Απόστολος Καϊλάνης, ο Ιάκωβος Μπεζιδιάνης, ο Βασίλης Σταγαράς, ο Γιάννης Βλάσης, ο Σπύρος Μπανιάς, ο Δημήτρης Ναλμπάντης, η Ελένη Αγγυροπούλου και η Αναστασία Φόρτη.
Κύριε Γιώργαρη, να δώσω συγχαρητήρια στην προσπάθεια γενικά, αλλά και στην πρωτιά τη δικιά σας συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Για άλλα 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, θα είστε πιθανότατα ο νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Για πέστε μας, τι έγινε χθες. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα μέλη μας για την τεράστια συμμετοχή. Θα έλεγα είναι η τελευταία αυτή η συμμετοχή χθεσινή, είναι από τις μεγαλύτερες των τελευταίων, από ό,τι θυμάμαι πρέπει να είναι πάνω από 15-20 χρόνια για τέτοια μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Μιλάτε γιατί, για πόσο. Για την προσέλευση του κόσμου ήρθαν στα 240 άτομα. Αν αναλογιστείτε την προηγούμενη φορά ήρθαν 140 άτομα την τελευταία τριετία που είχαμε κάνει τις εκλογές. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου προσπάθησε, έγραψε νέα μέλη, έκανε άνοιγμα προς την κοινωνία. Αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα που κερδίσαμε. Ήρθαμε σε επαφή με τον κόσμο, δείξαμε τι μπορούμε να καταφέρουμε, μας επισκέφτηκε ο κόσμος και αυτό είχαμε σαν τελικό αποτέλεσμα να είναι πλέον η δύναμη του Εμπορικού Συλλόγου αυτή τη στιγμή να περνάει τα 400 μέλη, ενεργά μέλη, να ξέρετε. Διπλασιάσαμε δηλαδή τη δύναμή μας και το είδαμε και στις εκλογές, γιατί από την τελευταία φορά ήρθαν σχεδόν οι διπλάσιοι και ψηφίσανε εχθές. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο, θέλουμε να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους που δώσαμε αυτή την εκλογική μάχη που είναι το καθιερωμένο κάθε 3 χρόνια. Ξέρουμε ότι μας περιμένει πολλή δουλειά την άλλη μέρα το πρωί, δεν καθόμαστε, εμείς θα προσπαθήσουμε και την αγορά μας, θα προσπαθήσουμε για την πόλη μας και θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις όπως κάναμε και την προηγούμενα 3 χρόνια. Έχουν εκλεγεί νέοι άνθρωποι σε αυτούς τους 9 που εκλεγήκανε. Ναι, βεβαίως. Έχουμε 5 καινούργια νέα μέλη στο 9 μελές που βγάζουμε. 4 ήμασταν από την προηγούμενη διοίκηση, άλλοι 5 είναι καινούργοι. Μια ανανέωση με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες για να προχωρήσουμε. Πότε θα γίνει, θα συνέλθετε σε σώμα? Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα συνέλθουμε σε σώμα για να βγάλουμε το Προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Φαντάζομαι θα είστε ο νέος πρόεδρος. Θα βάλω τον εαυτό μου για υποψηφιότητα. Από ό,τι δείχνουν και από την ψηφοφορία ο κόσμος και άλλα και με τα μέλη που εκλεγήκαμε, θα θέσω τον εαυτό μου σε υποψηφιότητα και το 9 μελές θα αποφασίσει ποιος είναι κατάλληλος για πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Κύριε Γιώργαρη, αυτή η τριετία που πέρασε πραγματικά ο Εμπορικός Συλλόγος βγήκε σε πολλά πράγματα μπροστά. Είστε έτοιμοι να κάνετε ένα βήμα ακόμα? Ένα βήμα και όχι μόνο ένα βήμα, και έχουμε ανεβάσει λίγο ψηλά τον πύχη, κύριε Νικολόπουλε, για αυτήν την τριετία. Θα παλέψουμε ακόμη περισσότερο με όλες μας τις δυνάμεις και τα 9 άτομα που βγήκαμε για τον Εμπορικό Σύλλογο. Θα παλέψουμε για να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές, που είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Θα παλέψουμε να δυναμώσουμε την αγορά μας και θα προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε και να προβάλλουμε την πόλη μας σε αυτή που δημιουργούμε και σε αυτή που ζούμε. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα στο νομό μας, καθώς στην Κόρινθο βρέθηκε την Κυριακή του πρωί τα στελέχη της Λαϊκής Ενότητας, Δημήτρης Στρατούλης και Γιάννους Γιαννόπουλος. Και οι δύο μίλησαν για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Με τον κύριο Στρατούλη να αναφέρεται στο προσφυγικό και τα λάθη της κυβέρνησης που έχουν εγκλωβίσει τους μετανάστες στην Ελλάδα, και τον Γιάννου Γιαννόπουλο να μιλάει για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στους εργαζόμενους. Και πολιτική, κάναμε μια ενημέρωση για το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Για το ασφαλιστικό, η εκτίμησή μας είναι ότι μέρα τη μέρα, συνάντηση τη συνάντηση της κυβέρνησης με το κουαρτέτο των δανειστών, τα πράγματα γίνονται χειρότερα και το έτσι κι αλλιώς αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση θα έχει ακόμα βαρύτερες επιπτώσεις για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Εμείς αυτή την περίοδο προσπαθούμε, παρότι είμαστε απόντες από τη Βουλή, όπως ξέρετε, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, να είμαστε παρόντες στους κοινωνικούς αγώνες, στις κοινωνικές αντιστάσεις και στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, που θα γιγαντωθούν και πάλι αν κατατεθεί στη Βουλή, και στις συμφωνίες της κυβέρνησης με τους δανειστές για τη δημιουργία ενός υπερταμείου που θα ξεπουλήσει όλο το δημόσιο πλούτο της χώρας για να αποπληρωθούν για τα δάνειά τους οι δανειστές, και στις συζητήσεις που γίνονται και στις πρώτες υποχωρήσεις, στις σοβαρές υποχωρήσεις της κυβέρνησης για μείωση του αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους, που σημαίνει νέα φορολογικά βάρη, και βεβαίως και για την εκχώρηση των κόκκινων στεγαστικών δανείων ή των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με υποθήκη το σπίτι σε ξένα κερδοσκοπικά συμφέροντα. Είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών. Προσπαθούμε να τους δώσουμε αντιμνημονιακό περιεχόμενο και προσπαθούμε να πείσουμε το λαό ότι δεν είναι μονόδρομο στα μνημόνια και ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στην κατεύθυνση κατάργησης των μνημονίων, διαγραφής του δημόσιου χρέους της χώρας και εφαρμογή στη θέση τους ενός σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, που να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να διανέμει τα εισοδήματα προς όφελος των φτωχότερων στρωμάτων.
Ήταν απαράδεκτη, επέσχυντη η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία της κυβέρνησης, διότι στεγανοποιεί τα σύνορα της Ελλάδας ενάντια των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ουσιαστικά τα σύνορα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρθηκαν στην Ιδωμένη, εκεί σταματάνε τα σύνορά της. Η Ελλάδα με αυτή την απόφαση μένει εκτός σύνορων Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τους πρόσφυγες, αλλά εντός σύνορων Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για να εφαρμόζει φτωχοποιητικά για το λαό μας μνημόνια. Είναι απαράδεκτη λοιπόν γι' αυτό, είναι απαράδεκτη γιατί παραβιάζει διεθνείς συνθήκες, η απόφαση που πάρθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες, και είναι απαράδεκτη γιατί μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο στρατόπεδο προσφύγων. Και μας είναι στο ίδιο επίπεδο με τους Τούρκους. Ναι, και το βασικό είναι ότι η κυβέρνηση όχι απλά δεν έπρεπε να την υπογράψει, έπρεπε να ασκήσει βέτο από τη στιγμή που δεν εξασφάλισε τρία πράγματα. Πρώτο, τα ανοιχτά σύνορα στην Ευρώπη. Δεύτερο, την υποχρεωτική αναλογική κατανομή των προσφύγων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είχε ζητήσει στην αρχή, ανάλογα με τον πληθυσμό και την οικονομική δυνατότητα. Και τρίτο, την εφαρμογή όσο αφορά τους πρόσφυγες της Διεθνούς Σύμβασης της Γενέβης. Από τη στιγμή που αυτά δεν διασφαλίστηκαν στην απόφαση, θα έπρεπε να ασκηθεί βέτο από την ελληνική κυβέρνηση. Δυστυχώς έκανε το αντίθετο και έδειξε ενδοτική, εθελόδουλη στάση με αποτέλεσμα να υπογράψει αυτή την επέσχυντη για το λαό μας, τη χώρα μας αλλά και τους πρόσφυγες συμφωνία. Ήρθαμε με τον Δημήτρη Στατούλη να μιλήσουμε για τις συνέπειες του ασφαλιστικού, το οποίο έρχεται να διαλύσει την κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα όπως την ξέραμε. Αυτό έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στη νέα γενιά, στη γενιά τη δικιά μου, όπου οι άνθρωποι δουλεύουν. Όπου ακριβώς ένα είναι ότι έχουν πιστεί ότι θα πάρουν συντάξει ποτέ, το οποίο είναι τραγικό ως προοπτική για έναν νέο άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, πολλούς και πολλές από εμάς που δουλεύουμε με ασφαλίσεις εργασίας μας βαρύνει πάρα πολύ, γιατί παρά τα παραμύθια που λέει ο Υπουργός, δεν θα τα πληρώνουν τα αφεντικά μας τις αυξήσεις των οδηγών εισφορών. Θα τα πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας, όσοι είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε τα μέρη που μπορούμε να ασκούμε το επαγγελμά μας, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, οι δημοσιογράφοι κ.ο.κ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή όσοι εμφανίζονται ως τέτοιοι, γιατί πολλοί από εμάς είμαστε υπάλληλοι και εμφανιζόμαστε ως επαγγελματίες, γιατί δουλεύουμε τα μπλοκάκια, ακριβώς αυτό. Και κάνουμε και μια συνολικότερη συζήτηση για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, για το προσφυγικό, για το πώς το ασφαλιστικό δεν είναι με το φορολογικό που υποτίθεται η κυβέρνηση τα δένει για να δώσει απαλλαγές, αλλά βλέπουμε ότι τα δένει για να φέρει όλες τις επιβαρύνσεις μαζί, δηλαδή θα μειώσει το αφορολόγητο, να αρχίσει να βάζει φόρους οριζόντιους, ηλεκτρονικές συναλλαγές και ούτω καθεξής. Και το αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες δεν ισχύει. Ναι, που δεν ισχύει ούτε ούτως ή άλλως για τις επιχειρηματίες, έρχεται να το καταργήσει και, ή να το κατεβάσει τουλάχιστον το 9550 που είναι το έμεσο αυτή τη στιγμή, να το κατεβάσει και για τους συνταξιούχους και για τους μισθωτούς ή όσους φορολογούνται ως μισθωτοί τέλος πάντων. Κυριακή της Ορθοδοξίας ήταν η χθες και στο Μητροπολιτικό Ναό της Κορίνθου έγινε δοξολογία για την σημαντική αυτή ημέρα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη συγκίνηση προκάλεσε ο Μητροπολίτης Κορινθίας Διονύσης, ο οποίος στο κήρυγμά του έκανε αναφορά στις εξελίξεις στο προσφυγικό και συγκίνησε τους πιστούς μιλώντας για τα παιδιά που ζουν βουτυγμένα στις λάσπες, ανεξαρτήτως, όπως είπε, τι γλώσσα μιλούν και τι θρήσκευμα έχουν. Έχουμε σήμερα να κάνουμε με αυτό το τεράστιο πρόβλημα και αγανακτούν οι καρδιές μας όταν βλέπουν παιδιά να κοίτονται μέσα στις λάσπες, να γελιώνται μέσα στις λάσπες, να μην έχουν που την κεφαλή κλείνε και να αδιαφορούν οι μάνες και να δίνουν κάποια ψωροεκατομμύρια τάχα για να τους περιθάψουν, που όμως δεν φτάνουν ούτε για ασπιρίνες. Και καλούμε θα σήμερα εμείς οι Έλληνες οι πτωχευμένοι να καλύψουμε ανθρωπιστικά τις ανάγκες αυτών των πολεμένων ανθρώπων, που δεν μας νοιάζει ποιο θρήσκευμα πρεσβεύει, που δεν μας νοιάζει ποια γλώσσα μιλούν, που δεν μας νοιάζει ποια ήπειρο κατοικούν, αλλά που μας νοιάζει όλοι οι εικόνες του Θεού του Αβραάμ, άνθρωποι όπως και εμείς δυστυχούν και υποφέρουν. Τι θα κάνουμε ώστε να μην παρουσιάζεται αυτό το θέαμα των συνανθρώπων μας και στην πόλη μας, κατά μιας που χωρίς να το ξέρουμε και χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να είναι αναγκαίο, βρέθηκαν κάποιες εκατοντάδες από αυτούς εδώ και έχουν ανάγκη.
τα παιδιά. Σημασία όμως έχει εμείς τι θα κάνουμε. Γι' αυτό μας δόθηκε ένας κατάλογος από πράγματα που είναι αναγκαία. Είτε για εγώ, είτε για αυτούς που είναι στην Ιδωμένη, είτε για αυτούς που είναι και στη βάζοντα στα σύνορα, να τους διεκπαιδευτούν πάνες, μπεμιλίνο για τα παιδιά, ήδη πρώτης ανάγκης και υγιεινής, από κουβέρτες, από αντίστοιχα, μέχρι και ήδη διατροφής, αλλά διαρκείας, να μην είναι από αυτά που λείπουν ή που έριξαν και τα δίνουν εκεί, ώστε να δώσουμε για άλλη μια φορά μέσα από την ορθόδοξη πίστη μας την περιφρονημένη το μάθημα «Ο χριστιανός αγαπά και τους εχθρούς του». Ο χριστιανός ανοίγει την πόρτα του, ανοίγει το ταμείο του, ανοίγει την καρδιά του και προσφέρει στον πάσχοντα συνάνθρωπο ό,τι του χρειάζεται. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, τον κύριο Παναγιώτη Νικολόπουλο, για να συζητήσουμε και για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την αποχή των δικηγόρων, η οποία συνεχίζεται, αλλά και να δούμε και τι γίνεται γενικότερα στο χώρο της άσκησης των νομικών καθηκόντων τα τελευταία χρόνια, όλες τις εξελίξεις. Καλησπέρα, κύριε Νικολόπουλε. Καλησπέρα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε ποια είναι τα τελευταία νέα που έχουμε γύρω από την αποχή σας. Ξέρω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχατε πάλι μια συντονιστική στην Αθήνα. Τι αποφάσεις έχετε λάβει? Νομίζω έχουμε χάσει πια και το λογαριασμό. Δεν ξέρω σε πόσες μέρες είσαστε σε απεργία, σε αποχή από τις παραστάσεις και από τις δίκες. Είναι το χρονικό διάστημα εγγίζει τους 3 μήνες συνολικώς. Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε και το χρονικό διάστημα του Δεκεμβρίου, κατά το οποίο βρισκόμαστε και πάλι σε αποχή, για διαφορετικό όμως λόγο, αντιτιθέμενοι τότε στην εφαρμογή, στην επικείμενη εφαρμογή από 1η-1η 2016 του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Με την πρόσφατη απόφαση που έλαβε η συντονιστική μας επιτροπή, η συντονιστική επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στην Αθήνα αποφασίστηκε η συνέχιση, παράταση της αποχής μας από τα καθηκοντά μας, όλων δηλαδή των δικηγόρων της χώρας, έως και την 28η Μαρτίου. Η νεότερη απόφαση που θα καθορίσει την τύχη της αποχής μας θα ληφθεί την επόμενη Πέμπτη, 24 Μαρτίου, σε νέα συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει αυτή τη φορά στον Πειραιά. Κύριε Νικολόπουλε, υπάρχει λόγος που εξακολουθείτε να κάνετε αποχή? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι πολύ δύσκολο πλέον να αλλάξουν τα πράγματα και είστε και οι μόνοι οι οποίοι κρατάτε, συνεχίζετε έτσι την απεργία, να την πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος. Οι υπόλοιποι κλάδοι δεν συμμετέχουν και δεν στηρίζουν με τέτοια αίτηση. Ακόμα και οι αγρότες αποσυρθήκανε. Έχει νόημα για εσάς να συνεχίζετε την αποχή? Η απάντηση είναι πολύ εύκολη, κύριε Ουγά. Έχει νόημα, διότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Εάν εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, τα οποία το σχέδιο, ας το πούμε καλύτερα, αυτό το προσχέδιο για την ακρίβεια, τα οποία προτείνει η κυβέρνηση και το Υπουργείο, είναι δεδομένο, είναι μαθηματικός βέβαιον, ότι μεγάλος αριθμός δικηγορικών γραφείων, αν όχι από την επόμενη, από την μεθεπόμενη χρονιά, θα κλείσουν. Αρκεί να σας πω ότι ήδη με τα έως τώρα μέτρα φορολογικά, ασφαλιστικού περιεχομένου, σχετιζόμενα με το κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη και κατά συνέπεια με την δικηγορική ύλη, ήδη έχουμε αποχωρήσεις δικηγόρων οι οποίοι σε άλλα χρόνια ευρίσκονται στην ακμή τους. Δηλαδή έχουμε αποχωρήσεις δικηγόρων που ευρίσκονται στην ηλικία, στις παραγωγικότερες ηλικίες των 40 και των 50 ετών.
που θα μας δώσετε μια τάξη μεγέθους. Δηλαδή, φέτος, ας πούμε, αυτούς τους μήνες, πόσοι δικηγόροι έχουν αποχωρήσει εδώ στην Κόρινθο? Δεν είμαι πρόχειρος, δεν έχω τώρα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο αριθμό να σας πω, αλλά αν βάλουμε το τελευταίο εξάμηνο, πρέπει να έχουμε γύρω στις περί τις 10 αποχωρήσεις. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις αποχωρήσεις θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν στα όρια της, είχαν συμπληρώσει δηλαδή το χρόνο συνταξιοδότησης και υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση. Να σημειώσω, να μου επιτρέπετε όμως, ότι σε άλλες εποχές δεν θα υπέβαλαν τέτοιες αιτήσεις πολλοί από αυτούς συνταξιοδότησης, διότι ο δικηγόρος, όπως γνωρίζετε, μέχρι τα μεγαλύτερά του χρόνια συνεχίζει να εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη. Πολλοί δηλαδή δικηγόροι, παρά το ότι συνεπλήρωναν τις προϋποθέσεις για να λάβουν σύνταξη, δεν σταματούσαν να εργάζονται, συνέχισαν να εργάζονται μέχρι τα μεγάλα τους χρόνια. Μπορείτε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, τι είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία σας δημιουργεί το νέο φορολογικό? Τα έχετε πει, αλλά εδώ μπορούμε να τα πούμε έτσι και λίγο πιο συγκεντρωμένα για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Οι επιπτώσεις από το σχέδιο αυτό, το ασφαλιστικό, του ασφαλιστικού νόμου, το προσχέδιο του ασφαλιστικού νόμου, δεν αφορούν μόνο τους δικηγόρους. Ναι. Είναι περίπου οι ίδιες για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους. Το πρώτο προσχέδιο, η πρώτη, ας την πούμε, πρόταση του Υπουργείου, να σας πω έτσι επιγραμματικά, ότι επιβάρυνε τους δικηγόρους με ποσοστό επί του εισοδήματός τους ύψους 38,65%. Δηλαδή, ένας δικηγόρος με εισόδημα 20.000 ευρώ θα έπρεπε να δίνει το 38,65% αυτού του ποσού, θα έπρεπε να το δίνει μόνο για τις ασφαλιστικές εισφορές. Να πω έτσι πιο σχηματικά ακόμη, ότι ένας τέτοιος δικηγόρος, ο οποίος μέχρι τώρα έδινε 3.600 ευρώ περίπου για ασφαλιστικές εισφορές, θα φτάσει να πληρώνει, αν κάνετε την αρχή, γύρω σε 8.500 ευρώ. Και ούτω καθεξής, ο δικηγόρος με 30.000 εισόδημα, 30.000 ετήσιο εισόδημα, αν από 3.600-3.700 και πάλι, φτάνει στα 12-13.000 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ποσά τα οποία δεν μπορεί να τα αντέξει ο επαγγελματίας δικηγόρος, δεν μπορεί να αντέξει να τα πληρώνει, δεν μπορεί να αντέξει να πληρώνει επιπροσθέτως τεράστια ποσά ακόμη για φορολογική επιβάρυνση. Αυτά τα ποσά λοιπόν, όλα αυτά τα ποσά δηλαδή προστιθέμενα, σε συνδυασμό με το ότι έχει επιβληθεί τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζετε, στους δικηγόρους και ο ΦΠΑ, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, τον οποίο εν πωλής, κάτω μεγαλύτερο μέρος, τον έχει απορροφήσει ο δικηγόρος, σε συνδυασμό και με την εισφορά αλληλεγγύης και όλες τις λοιπές επιβαρύνσεις, καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται μια υπέρμετρη, υπέρογγη επιβάρυνση, τέτοια που δεν μπορεί να την αντέξει ο δικηγόρος σήμερα. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε επίσης, το υπενηχθήκατε και νωρίτερα όταν κάνατε την εισαγωγή σας, σε ό,τι αφορά την αποχή που κάνατε το Δεκέμβριο και αυτόν αλλά και τον προηγούμενο Δεκέμβριο του 2014, σε σχέση με τον κώδικα ποινικής πολιτικής δικονομίας. Τι έγινε με τον κώδικα αυτό, ψηφίστηκε? Γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ τους πολίτες, κυρίως ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις τράπεζες. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ψηφίστηκε όπως ακριβώς είχε αρχικώς εισαχθεί,
από το Δεκέμβριο ήδη, επί της προηγούμενης κυβερνήσεως δηλαδή, όταν και κάναμε αποχή, όπως αν θυμίστε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποτρέψουμε την εφαρμογή του. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω, να υπογραμμίσω με έντονα γράμματα ότι ο κώδικας αυτός ψηφίστηκε ως ακριβώς είχε, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση για την ακρίβεια, και όταν λέω η προηγούμενη εννοώ την αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση, του κυβέρνηση του Ιανουαρίου δηλαδή, τη στιγμή που η κυβέρνηση λοιπόν του Ιανουαρίου συνεκρότησε επιτροπή, νέα επιτροπή, υπό τον αεροπαγίδη τον κύριο Δημήτρη Κράνη, με τη συμμετοχή ορθώς μελών του δικηγορικού σώματος, υποδειχθέντων από την Ολομέλεια, και βεβαίως του δικαστικού σώματος, όλων δηλαδή των ενδιαφερομένων και έχοντων κατά τεκμήριο την σχετική γνώση, η οποία επεξεργάστηκε και πάλι αυτόν τον κώδικα, αυτό το νομοθέτημα, το οποίο γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, και υπέδειξε και κατέληξε μάλιστα σε ένα πόρισμα. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση ψήφισε το προηγούμενο σχέδιο ως ακριβώς είχε, χωρίς καμία απολύτως τροποποίηση, χωρίς, για την ακρίβεια, χωρίς να το δει καν, χωρίς καν να δουν, να εξεταστεί το σχέδιο το οποίο, στο οποίο καταστάλαξε η Επιτροπή, την οποία η ίδια αυτή η κυβέρνηση είχε συγκροτήσει. Μήπως αυτό σας θυμίζει, γιατί μήπως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά λόγω του ότι υπογράφηκε το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο και ήταν αναγκαστική. Αυτό το αφήνω στην κρίση τη δική σας και όλων των πολιτών. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σπουδή να ψηφιστεί ένα νομοθέτημα το οποίο, γι' αυτό ήθελα να πω, μου δίνετε την λαβή τώρα για να πω και να παρατήσω και τούτο, ότι δεν μπορεί να γίνει ευκόλως αντιληπτό πως είναι δυνατόν να ψηφιστεί ένα νομοθέτημα ως είχε, το οποίο έχει αποκρουστεί από το 93% του δικηγορικού σώματος με ένα πανδικηγορικό δημοψήφισμα, και όχι μόνο από το δικηγορικό σώμα, αλλά από το σύνολο του νομικού κόσμου, και μιλώ για τους δικαστές βεβαίως, τους εισαγγελείς, τους συμβολογράφους, τους δικαστικούς επιμελητές, τα ανώτατα δικαστήρια. Παρά τα αυτά, παρά το ότι είχε αποκρουστεί αυτό το νομοθέτημα, ξαναλέω, και παρά το ότι υπήρχε νεότερο σχέδιο, το οποίο όλοι μας πιστεύουμε ότι ήταν καλύτερο και έδινε λύσεις στα πράγματι υπάρχοντα προβλήματα υπό το κράτος, υπό τον παλαιότερο κώδικα δηλαδή, πριν γίνουν αυτές τις τροποποιήσεις, αλλά τα αυτά ψηφίστηκε ως ακριβώς είχε. Τώρα, και αν μου επιτρέπετε μία λέξη ακόμη, γιατί είναι σημαντικό, ήδη δε αυτός ο νόμος, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, έχει αρχίσει, και προσέξτε, παρά το γεγονός ότι δεν έχει, λόγω της αποστηνικής, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, εφαρμοστεί πλήρως, παρά τα αυτά φαίνονται, έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται από τώρα που μιλάμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί και θα δημιουργήσει. Μιλάμε τώρα, να το διευκρινίσουμε εδώ για να καταλάβει ο κόσμος, για ένα νόμο ο οποίος δίνει, να πούμε, ένα από τα πιο σημαντικά παραδείγματά του, δίνει προτεραιότητα στις τράπεζες έναντι των κατασχέσεων, έναντι οποιοδήποτε άλλου φορέα, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επιχειρήσεις οι οποίες ζητούν δεδουλευμένα κλπ. Ο νόμος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως τραπεζονομοθέτημα εύστοχα, αρκεί να σας πούμε ότι στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή την προηγούμενη, οι συμμετέχοντες ήταν νομικοί σύμβουλοι των μεγάλων τραπεζών. Μάλιστα. Το χειρότερο που κάνει αυτός ο νόμος είναι αυτό ακριβώς που επισημαίνεται, το γεγονός ότι
στην διαδικασία της εκτέλεσης των αποφάσεων, των δικαστικών αποφάσεων, δηλαδή στη διαδικασία που κάποιος κάνει για να μπορέσει να πληρωθεί όταν κάποιος άλλος του χρωστάει. Σκεφτείτε ένα εργοστάσιο που έκλεισε και πρέπει να πάρουν οι εργαζόμενοι τους μισθούς τους και τα δουλευμένα τους και τις αποζημιώσεις τους που κόπιασαν, ίδρωσαν και παρά τα αυτά δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία της εκτέλεσης και βέβαια η διαδικασία που γίνεται ικανοποίηση κάθε άλλη απαιτήσεω από οπουδήποτε προέρχεται. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία δεν θα προτάσσονται οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι, αλλά θα προτάσσονται οι τράπεζες σε κάθε περίπτωση. Και ακόμη περισσότερο για να αντιληφθείτε, δηλαδή για να γίνει κατανοητό γιατί είναι τραπεζονομοθέτημα, οι τράπεζες έχουν προνόμιο έναντι ακόμη και του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι νόμος είναι αυτός. Θέλω να σας ρωτήσω πώς πάνε σήμερα στην Κορινθία γενικά οι δικηγόροι και οι συνάδελφοί σας. Παρακολουθούμε ότι πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχετε με τις πολύμινες αποχές, βλέπουμε όλοι ότι καθημερινά, το είπατε και νωρίτερα, φεύγουν οι δικηγόροι από το επάγγελμα. Ποια είναι η κατάσταση γενικότερα η οποία επικρατεί μεταξύ των συναδέλφων σας? Η κατάσταση είναι αντιληπτό, νομίζω, ότι δεν είναι καθόλου καλή, δεν είναι καθόλου ευίωνη σε ό,τι έχει να κάνει με το δικηγορικό επάγγελμα. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προαναφέραμε, τα οποία δεν είναι ότι έχουμε τώρα, δηλαδή, ένα ασφαλιστικό και τελειώσαμε. Έχουμε μια σειρά... Έχετε και το φορολογικό μετά. Ναι, έχουμε και το φορολογικό, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπα και προηγουμένως, είχαμε ένα βομβαρδισμό μέτρων, αντιδικηγορικών μέτρων, τα οποία οδηγούσαν σε αύξηση των δικαστικών εξόδων, περιστολή του δικαιώματος των πολιτών να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, σε υπέρμετρα έξοδα, κατά συνέπεια σε μείωση της δικαστικής ύλης, μείωσε δικαιολόγητη, διότι είναι αποτέλεσμα της περιστολής του δικαιώματος του πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ο πολίτης θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη και δεν μπορεί. Τώρα όμως με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τώρα είπατε για την άκρηση των δικαστικών εξόδων και τα άλλα προσκόμματα. Μήπως είναι και ένας εύσχυμος τρόπος? Επειδή οι Έλληνες τώρα κατά τα κάτω, ψέματα το ξέρετε καλύτερα από μένα, έχουμε μία έφεση στο να τρέχουμε συνέχεια στα δικαστήρια. Μήπως αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να παγώσουν λίγο, να μην είναι εύκολο να προσφύγει σε δικαιοσύνη για το ψηλοπίδημα και επίσης να προχωρήσουν και πιο γρήγορα υποθέσεις και να μην μπλάνζουν επειδή εγώ με σας τσακώθηκα, επειδή μου είπατε γεια σου Γιώργο και με στραβοκοιτάξατε? Παράδειγμα πρώτον, ξέρετε ότι είχε βγει αρχικώς, είχε εκδοθεί νόμος, να το πω απλά, ο οποίος προκειμένου να προσφύγει στη δικαιοσύνη ένας ακροτηριασμένος από τροχαίο ατύχημα, του οποίου η απέτηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι αρκετά υψηλή, διότι περιλαμβάνει εκτός από την ηθική βλάβη, τη στέρηση, τη δυνατότητα να εργάζεται κτλ. Για να μπορέσει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος να προσφύγει στη δικαιοσύνη, θα έπρεπε να πληρώσει σε μια μεσαία τέτοια υπόθεση, οικονομικά εννοώ, 3.000 και 4.000 ευρώ προκαταβολικός. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα, έτσι, πώς αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει το πόδι του, το χέρι του και δεν δουλεύει, αν μπορούσε να τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Αυτό ήταν ισχύει ακόμη, αλλά θα σας εξηγήσω, η κατάργηση του δικαιώματος του πολίτη να κάνει, ουσιαστική κατάργηση να κάνει αναγνωστική αγωγή. Ενώ μπορούσε πριν αδαπάνως, δηλαδή χωρίς να πληρώσει αυτό το υπέροχο ποσό, να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να κάνει αγωγή και να διεκδικήσει την αποζημίωσή του, ήρθε ένας νόμος και είπε όχι, θα πρέπει να πληρώνεις το λεγόμενο δικαστικό ένσημο και εσύ ακόμη που είσαι ακροτηριασμένος και πρέπει να προσφύγεις στη δικαιοσύνη για να πάρεις την αποζημίωσή σου, πρέπει να πληρώσεις αυτά τα χρήματα. Δεν ισχύει βέβαια αυτό τώρα, διότι έχει καταργηθεί μετά από αγώνες των δικηγορικών συλλόγων, είναι γεγονός,
Έχει συμβάλει και ο δικηγορικός σύλλογος που έφερε τα μέγιστα σε αυτή την προσπάθεια, καταργήθηκε. Ισχύει όμως σε άλλες απαιτήσεις, σε άλλες υποθέσεις. Στις διατροφές. Λοιπόν, σε αγωγές που αφορούν ακίνητα κτλ. Ισχύει ακόμη αυτό το λεγόμενο δικαστικό ένσημο, το οποίο όχι μόνο επεκτάθηκε και στις λεγόμενες αναγορευτικές αγωγές. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, αντί να κάνουμε απευθείας τη λεγόμενη καταψηφιστική αγωγή, κάναμε αναγνωριστική αγωγή στην οποία δεν πλήρωνε ο πολίτης αυτά τα χρήματα. Δεν χρειάζονται να τα πληρώσει αυτά τα χρήματα. Έτσι, αυτό το δικαίωμα καταργήθηκε. Και βέβαια, στην περίπτωση βέβαια τροχαίου ατυχήματος, επειδή έγινε αντιληπτό, επανήλθε αυτή η δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να κάνει, να προσφύγει στην δικαιοσύνη και να δεικνύει την αποζημίωσή του χωρίς να πληρώνει αυτά τα υπέρογκα ποσά. Στις περισσότερες όμως άλλες περιπτώσεις διατηρείται αυτό το υπέρογκο έξοδο και στις αναγνωριστικές αγωγές. Όχι, δεν είναι πάνω από 4.000, αλλά είναι, όπως σας είπα, είναι αντίστοιχο, είναι ποσοστό επί της απαιτήσεως. Μάλιστα. Επί τις απαιτήσεις. Όταν όμως ένας έχει ακροτεριαστεί, έχει χτυπήσει, ναι, λέτε, έχει με ένα βαλίδι ανασμό, θα έχει μια απαίτηση και 50 και 60 και 70 και 100 και 200.000 ευρώ. Εκεί τα ποσά ήταν για να εισάγει στην υπόθεση στο δικαστήριο, έπρεπε να δίνει 3 και 4 και 5.000 ευρώ προκαταβολικά, πριν καν εξεταστεί η υπόθεσή του. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι. Αυτό είναι παρεμπόδιση του πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος είναι φιλόδικος, έτσι. Υπάρχει τώρα τρόπος και είναι. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, για ένα δεύτερο λεπτό ακόμη πάλι, να σας πω πάλι, να μην το ξεχάσουμε, το δεύτερο παράδειγμα. Υπήρχε νόμος ο οποίος έλεγε ότι για να κάνει έφεση ένας εργαζόμενος, εγώ λέω ένας εργαζόμενος, έπρεπε να πληρώσει παράβολα 200 ευρώ. Λοιπόν, και υπάρχει ακόμα. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Έπρεπε όταν ήταν πολλοί εργαζόμενοι, δηλαδή παράδειγμα ένα εργοστάσιο, ξαναλέω, ένα εργοστάσιο το οποίο έκλεισε και έχει 100 εργαζόμενους που πρέπει να κάνουν μια αγωγή, μια συλλογική αγωγή. Για να κάνουν έφεση αυτοί 150, 100, 60, 70 άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν σύμφωνα με την αρχική ερμηνεία του νόμου 60 επί 200 ευρώ. Ο καθένας. 200 ο καθένας. 60 ευρώ ο καθένας. Για να κάνουν έφεση να διεκδικήσουν τα χρήματα που τους οφείλει ο εργοδότης, ο οποίος δεν τους είχε πληρώσει την αποζημίωσή τους κτλ. Αυτά δεν είναι λοιπόν φιλοδικίες. Αυτά είναι πρόδειλα παρεμπόδιση του πολίτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Και αυτό κατέπεσε βέβαια μετά πάλι από αγώνες των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Δεν υφίσταται βέβαια πλέον. Υφίσταται όμως ένα πλήθος άλλων εμποδίων προκειμένου ο πολίτης να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Εμποδίων, πραγματικών εμποδίων να προσφύγει να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, τα πραγματικά του δικαιώματα. Όχι για να πάει να βγάλει το άχτη του, να διεκδικήσει υπαρκτά νόμιμα δικαιώματα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με αυτή την ερώτηση. Έχετε σαν follow-up, θα έλεγε κανείς. Είναι μια καινούργια δυνατότητα που δίνει ο νόμος πια στους κάποιους δικηγόρους των εξοδικαστικών συμβιβασμών. Τι είναι αυτό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα και πώς μπορεί να βοηθήσει και τη δικαιοσύνη αλλά και τους πολίτες να έχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Θα σας δώσω αμέσως μια πολύ, θα έλεγα έτσι, παραστατική εικόνα. Με ένα περιστατικό που έχει γίνει στο λιμάνι του Λονδίνου. Κάποτε κατέπλεψε ένα πλοίο στο λιμάνι του Λονδίνου φορτωμένο με πορτοκάλια από το Ισραήλ. Εμφανίστηκαν δύο διαφορετικά πρόσωπα, εταιρείες, οι οποίοι με νόμιμα παραστατικά, φορολογικές, διεκδικούσαν ο καθένας αυτό το φορτίο. Εκείνη την εποχή ήταν νέο εφαρμοζόμενος ο θεσμός αυτός, ο θεσμός της διαμεσολάβησης, ήταν το 1990 στην Αγγλία και έτσι κατέφυγαν οι δικηγόροι των εταιριών, συγκεκριμένα οι δικηγόροι των εταιριών, των δύο εταιριών, κατέφυγαν σε διαμεσολαβητές προκειμένου να δώσουν λύση. Ο διαμεσολαβητής λοιπόν που εμφανίστηκε, τι έκανε. Ρώτησε τη μία εταιρεία γιατί χρειάζεται πορτοκάλια. Και λέει ότι τα θέλω για χυμούς. Η άλλη εταιρεία είπε, εμείς τα θέλουμε τη φλούδα τους για να φτιάξουμε μαρμελάδα από το φλοιό. Τι έκανε λοιπόν ο διαμεσολαβητής. Αντιλαμβάνεστε.
Έτσι, τα ικανοποίησε. Και ο ένας πήρε, λοιπόν το... τη σάρκα, πήρε τη σάρκα για να κάνει τη μαρμελάδα, ο ένας πήρε το χυμό. Αυτή είναι η διαμεσολάβηση. Είναι πράγματι ένας από τους νέους θεσμούς οι οποίοι έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο δικαιωτικό μας σύστημα και όχι τυχαία. Το γεγονός ότι εισήχθη και στην Ελλάδα αυτός ο θεσμός έχει συγκεκριμένα αίτια τα οποία είναι τα ίδια με τους λόγους για τους οποίους έχει εισαχθεί στα δικαιωτικά συστήματα άλλων κρατών. Κυρίως αγγλοσαξονικών, αν δεν κάνω λάθος. Κυρίως αγγλοσαξονικών και ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1976 ο θεσμός αυτός της διαμεσολάβησης και επεκτάθηκε και σε άλλες δυτικές χώρες. Και με το νόμο 3898 του 2010 εισήχθη και στην Ελλάδα. Είναι ένας νέος τρόπος επίλυσης των διαφορών, ο οποίος... Τι αφορά αυτές, τι διαφορές αφορά. Αστικές και εμπορικές υποθέσεις, αστικού και εμπορικού περιεχομένου. Αυτή τη στιγμή, ως διαμεσολαβητές διορίζονται κατά κανόνα δικηγόροι, οι οποίοι περνάνε από κατάρτιση και στη συνέχεια δίνουν εξετάσεις και παίρνουν την πιστοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εδώ στην Κόρινθο πόσους διαμεσολαβητές έχουμε και πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί τους, να ξέρει. Έχουμε έναν μικρό αριθμό ήδη δικηγόρων διαμεσολαβητών, νομίζω αν θυμάμαι καλά είναι περίπου τους 10, και ο πίνακας των διαμεσολαβητών δικηγόρων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου www.dscore.gr. Και πώς μπορώ εγώ να μάθω το κάπαμε σε μισή ώρα. Δηλαδή, πώς ξέρω ότι πρέπει να πάω σε ένα διαμεσολαβητή αντί να πάω στον δικαστή? Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη. Ο κάθε πολίτης, ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να μην καταφύγει στο δικαστήριο. Α, δεν με σπρώχνει κάποιος, εισαγωγικά το με σπρώχνει, δηλαδή να μου πει, ξέρεις, κατώ, δεν είναι δουλειά του δικαστήριου. Θα έλεγα ότι σας σπρώχνει κάποιος, αυτός που σας σπρώχνει είναι η κατάσταση της δικαιοσύνης σήμερα. Γιατί αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εισήχθησαν αυτοί οι θεσμοί, ορθώς κατά την άποψή μας. Βέβαια έχουν προβλήματα στην εφαρμογή. Δηλαδή ο λόγος είναι ότι η δικαιοσύνη είναι δαπανηρή, όπως σας εξήγησε και προηγουμένως. Και όχι μόνο τώρα, τα δικαστικά έξοδα, τώρα έχει γίνει πολυτελής πλέον η προσφυγή στη δικαιοσύνη. Είναι δαπανηρή και είναι χρονοβόρα. Μάλιστα. Βέβαια, δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλες οι υποθέσεις μέσα από τη διαμεσολάβηση. Ένας σημαντικός όμως αριθμών υποθέσεων υπάρχει η δυνατότητα να λυθούν μέσα από τη διαμεσολάβηση και είναι ένας θεσμός ο οποίος πιστεύουμε ότι έχει έδαφος και στη χώρα μας, θα πρέπει όμως οι ίδιοι συνάδελφοι δικηγόροι, εμείς δηλαδή, να τον αγκαλιάσουμε και να τον προωθήσουμε και σιγά σιγά να τον αποδεχτούν και οι πολίτες, γιατί είναι λίγο δύσκολο αυτό σήμερα δηλαδή να γίνει αυτός. Πρέπει να περάσει στην κουλτούρα μας, για να το πούμε. Να περάσει στην κουλτούρα, ακριβώς πρέπει να περάσει στην κουλτούρα μας. Και όχι μόνο αυτός ο θεσμός. Δεν είναι μόνο θεσμός διαμεσολάβησης, είναι και θεσμός της δικαστικής μεσολάβησης, αντίστοιχος θεσμός, όπου εκεί ο μεσολαβητής είναι δικαστής πλέον και εκεί μπορεί να εισαχθούν αυτές τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν και άλλοι θεσμοί, όπως ο θεσμός της διαιτησίας. Θεσμοί δηλαδή οι οποίοι είναι επικουρικοί και μέσα από τους οποίους μπορεί ο πολίτης να βρει το δίκαιο του. Βέβαια με τη σύμπραξη και τη συμπαράσταση βέβαια και των δικηγόρων, γιατί είναι αναγκαία η παρουσία των δικηγόρων σε αυτές τις διαδικασίες, σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είπαμε, ειδικά στο τέλος για τη διαμεσολάβηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εντύπωση προκάλεσε η έρευνα που πραγματοποίησαν τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου Κορίνθου σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο της πόλης μας. Η έρευνα αφορούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα άτομα με αναπηρία και ο πρόεδρος του αντίστοιχου σωματείου στην Κορινθία, Στάθης Ποτήρης, ο οποίος παρακολούθησε τη σχετική εκδήλωση, υποστήριξε ότι τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου ανέδειξαν την ασχήμια της Κορίνθου. Είχα την τύχη πριν από περίπου 10 μέρες, την προπερασμένη Παρασκευή, να συμμετάχω, να παρακολουθήσω την παρουσίαση των μαθητών του 3ου Γυμνασίου και του Ειδικού Σχολείου, του ΕΕΚ, σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη της Κορίνθου, μια έρευνα που κάνανε τα ίδια τα παιδιά,
και που αναλύσανε σχετικά με την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια και την προσβασιμότητα. Πραγματικά τα παιδιά κάναν εξαιρετική δουλειά, κατάφεραν και ανέδειξαν και κυριολεκτικά ξεγύμνωσαν το πρόβλημα της προσβασιμότητας στην Κόρυθο και το πρόβλημα της ασφάλειας στην Κόρυθο. Αξίζει τον κόπο όσοι ενδιαφέρονται, γιατί ήταν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και δουλειά για σεμινάριο. Αξίζει λοιπόν τον κόπο όσοι ενδιαφέρονται να απευθυνθούν στο Ρήτο Γυμνάσιο και στο ΕΕΚ και να ζητήσουν να δουν ή τουλάχιστον να τους γίνει μια παρουσίαση σχετικά με την εργασία τους. Πραγματικά θα εκπλαγούν, γιατί τα παιδιά πραγματικά αποκάλυψαν την πραγματικότητα. Πραγματικά έδειξαν τι έσχοι συμβαίνουν στην Κόρυθο σε θέματα τέτοια. Στην Παρασκευή, στο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, ο Διοικητικός Συμβούλιος του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στην ατζέντα της συνεδρίασης ήταν η απόφαση για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ και η ενημέρωση περί των εξελίξεων της επαναδιαπραγμάτευσης των διαγωνισμών ΣΔΙΤ. Δεν είναι και τόσο κακό, κύριε Κοστούρα, να το έχει καταγράψει. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν συζητήσεις. Σε μια χώρα που πρέπει να τα λέμε όλα και να τα λέμε όλα. Οι οποίες έχουν σχέση με διαπραγματεύσεις και με τη στάση την οποία εμείς. Συγγνώμη, δεν ξέρω. Συνεχίστε τη διαπραγμάτευση, ωραία. Καλά, με τη στάση που εμείς θα κρατήσουμε σε κάποια πράγματα. Θα με διακόψετε. Θα με διακόψετε τώρα σε αυτό. Να ψηφίσουν. Εγώ ζητάω λοιπόν να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε τις επόμενες κινήσεις μας μπορεί να ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο στο τέλος. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε έχει το μεσόωρο. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ζητήσω την κατανόηση από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πραγματικά μας προβάλλουν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο, διότι υπάρχουν μερικές συζητήσεις που πρέπει να γίνονται οικογενειακά και οι οποίες θα έχουν και τριβές. Και ενδεχομένως αυτές οι τριβές δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω, γιατί θα πρέπει πραγματικά αυτό το όργανο στο τέλος, όταν θα πάρει τις αποφάσεις του, υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει ο καθένας ως ανεξάρτητη προσωπικότητα που μπορεί να μιλήσει στα ΜΜΕ και να πει αυτά που θέλει. Δεν απαγορεύει κανένας κανένα. Προτάσεις γίνονται εδώ μέσα. Εγώ την πρόταση λοιπόν αυτή την καταθέτω, ότι πρέπει να είμαστε μόνοι μας να συζητήσουμε και στο τέλος να πούν αυτά που πρέπει να πούν, όχι θέλω να τα πούν ο Πρόεδρος σε πρώτη φάση και μετά ο καθένας από εμάς μπορεί να μιλήσει για να μπορέσουμε να εκφραστούμε πιο ελεύθερα. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι στην διάρκεια της συνεδρίας του ΦΟΔΣΑ ο κύριος Ανδρικόπουλος ανακάλεσε την απόφασή του να παραιτηθεί και έτσι παραμένει Πρόεδρος του Φορέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Δελή για να δούμε την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είχαμε εξελίξεις στην πρώτη κατηγορία της Κορινθίας. Βασίλη, καλησπέρα. Λοιπόν, είχαμε το μεγάλο ντέρμπι το Σάββατο, το οποίο έγινε στην πλευρά του Ζευγολατιού, που πλέον πήρε κεφάλι στη βαθμολογία και γίνεται φαβορί για το πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και η μηνιαία νίκη, ας το πούμε, πήρε το προβάδισμα. Είναι μπροστά με ένα βαθμό, θα δούμε μετά τη βαθμολογία. Το ζητούμενο είναι ότι έγινε ένα παιχνίδι νευρικό, σε ένταση, γεμάτο ένταση, παρουσία 1.200 περίπου θεατών, οι οποίοι στο δεύτερο ημίχρονο είδαν μια παροδία ποδοσφαίρου και το μόνο που θα θυμούνται θα είναι το καταπληκτικό γκολ του Ηλία Γκολέμη που μπήκε ως αλλαγή. Γιατί ήταν παρουσία ποδοσφαίρου? Γιατί παίχτηκαν μόνο 23 λεπτά καθαρού παιχνιδιού. Κράτησα χρόνο εγώ, 23 λεπτά ακριβώς καθαρού παιχνιδιού, καθυστερήσεις ένθεν και ένθεν. Όσο η Κόρυθος πήγαινε στο 0-0, η 2006, μιλάμε για την Κόρυθο 2006, καθυστερήσεις πήγαινε για την ισοπαλία, την οποία την εξυπηρετούσε. Μόλις μπήκε τον γκολ από πλευράς Ζεβουελάτιου, τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων, μπάλες πεταγόντουσαν στο γήπεδο κλπ. Εγώ δεν θα σταθώ στο εξωαγωνιστικό και επιστρέψτε μου να ασχοληθώ μόνο με το αγωνιστικό μέρος. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαν δυνατά οι γηπεδούχοι, χωρίς να δημιουργήσουν την μεγάλη φάση. Μέχρι το 15ο λεπτό από εκεί έπειτα η Κόρυθος βρήκε τα πατήματά της και έχοντας ευνοϊκό τον άνεμο, το που βυσούσε στο γήπεδο του Ζευγολατιού, για 30 λεπτά είχε καθολική υπεροχή, χωρίς όμως να καταφέρει να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία πέρα ενός σουτ που έκανε ο Δημητριάδης. Στο δεύτερο ημίχρονο, οι όροι αντεστράφησαν σε ό,τι αφορά τον αέρα, ο οποίος βέβαια από ένταση χαμήλωσε η ένταση του ανέμου που φύσαγε στο Ζευγολατιό.
Και από εκεί και έπειτα η Κόρυνθος προσπάθησε για να, όπως είπαμε και πριν, να κρατήσει το 0-0 που θα τη διατηρούσε στην κορυφή της βαθμολογίας. Δεν τα κατάφερε, δεν εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Παναγιώτη του Μαλαχάτη και μετά από 6 λεπτά δέχτηκε τον γκολ, όπως είπαμε, του Γκολέμη στο 78 λεπτό και έτσι πήρε τη μεγάλη νίκη το Ζευγολατιό. Και τώρα από εδώ και πέρα η Κόρυνθος 2006 ελπίζει σε κάποιο στραβοπάτημα. Μάλιστα. Του Άου Ζευγολατιού με την προϋπόθεση να κερδίσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που απομένουν. Προσπαθώ εδώ τώρα να ανοίξω μια ανακοίνωση και να διαβάσω μια ανακοίνωση, αλλά δεν τα καταφέρνω. Μια ανακοίνωση του Άου Ζευγολατιού, ναι. Το οποίο καταδικάζει κάποιες ενέργειες τώρα της Κορίνθου 2006, οι οποίες λέει επιχειρεί να εισάγει ήθη που δεν συνάδουν με το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τώρα σε τι αναφέρεται, για να είμαι ειλικρινής. Κοίταξε, είπα να μην ασχοληθώ, αλλά την ανακοίνωση πρώτη φορά την πληροφορούμε. Είχα κάποιες πληροφορίες, θα έβγανα κάποια ανακοίνωση. Αλλά λυπάμαι, γιατί οι άνθρωποι του Ζευγολατιού δεν έπρεπε να μιλάνε. Απλά για ποιο πράγμα μιλάνε. Θα σου πω. Απλά οι μεθοδεύσεις της μιας ομάδας έγιναν ορατές, ενώ οι άλλες έγιναν με διακριτικότητα. Δηλαδή, η μεν Κόρυνθος 2006 για την προστασία της ομάδας, μετά από απειλητικά τηλεφωνήματα όλη την εβδομάδα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και στον πρόεδρο της ομάδας του Δημήτρη του Μπινιάρη, ότι θα έχουμε μπράβους κλπ. Και φουσκωτά παιδιά, για να προστατεύσει προφανώς την ομάδα, έφερε και ένα αριθμό ατόμων γύρω στα 10-12 άτομα. Συγγνώμη, επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, βέβαια αυτό προκαλεί. Όμως οι άλλοι ήταν πιο έξυπνοι και τους είχαν σε διακριτικές θέσεις. Εγώ ήδη από αυτούς χαιρέτησα 3 άτομα. Και δεν μπορεί να με διαψεύσει. Μας λες τώρα, Βασίλη, ότι σε ντέρμπι τοπικού πρωταθλήματος υπήρχαν σωματοφύλακες. Εγώ δεν θα πω σωματοφύλακες από τις δύο ομάδες. Δυστυχώς ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κάθε ένας και από τις δύο πλευρές τους δικαιολογώ εν μέρη. Δεν δικαιολογώ όμως το να είναι, ας πούμε. Πώς να το πει κανείς, να πατάνε εκεί δηλαδή, τι λέει η ανακοίνωση του Ζευγολατιού, αν τη διάβασε, ότι τα παιχνίδια κερδίζονται στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι στο σπίτι του κρεμασμού δεν μιλάνε για σκηνή. Τίποτα άλλο, πέραν αυτού δεν θα ασχοληθώ με τα. Εγώ τη συμπαθώ την ομάδα του Ζευγολατιού. Ο καλύτερος ας κερδίσει, ας πάρει το πρωτάθλημα. Ήδη πηγαίνω και στο κύπελο και την αποκαλώ και ομάδα μας, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ και από την Κόρυνθο 2006, της οποίας είμαι γραφείο τύπου και υπεύθυνος του. Δημοσίων σχέσεων, του τύπου, συγγνώμη, όχι δημοσίων σχέσεων, ο κ. Φλεβάρης. Λοιπόν, ο καλύτερος θα κερδίσει. Εφόσον η Κόρυνθος δεν μπόρεσε να κερδίσει αυτό το Ζευγολατιό, είναι αξία της μοίρας. Κατ' εμέ, δεν έχω να πω τίποτα. Κάτσε, πάμε στα μέρα. Μέρα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, παίζονταν η κόπη μιας χρονιάς και η μία και η μία άλλη ομάδα μέσα στο παιχνίδι είναι να χρησιμοποιούν μεθοδεύσεις όπως οι τενόροι στο διαπασόν. Πίσω από το τέρμα του τερματοφύλακα της Κορίνθου του Ούσιου. Να έξι φορτηγά να κορνάρουν. Μπράβο τους, καλά κάνανε, κοιτάξανε να κερδίσει η ομάδα. Με διάφορες. Για ξαναπέστε αυτό. Και να πω και κάτι, συγγνώμη. Είχαν βάλει έξι φορτηγά και με τους τενόρους συνέχεια δαιμονισμένα κορνάραν πίσω από την εστία του Ούσιου. Του τερματοφύλακα της Κορίνθου. Μπράβο τους, καλά κάνανε και εμείς. Ότι... Και μετά αλλάξα στο δεύτερο ημίχρονο τα φορτηγά. Όχι, στο πρώτο ημίχρονο κορνάρανε κατά τη διάρκεια, ας πούμε, στην αρχή, εφόσον ήταν τερματοφύλακα στους Ζευγολατιού. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν σταματήσανε από τη στιγμή να κορνάρουν. Εγώ αυτά έχω να καταθέσω. Μπράβο τους, ήταν πιο έξυπνοι και κερδίσανε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια τους δίνω και καλή άνοδο και καλή συνέχεια. Εγώ δεν έχω πρόβλημα το να κερδίσει ο ομάδος. Αλλά αφού σου λέω, επαναλαμβάνω, η Κόρυνθο 2006, το πρώτο ημίχρονο που είχε την καθολική περιοχή στα 30. Λεπτά του αγώνα από το 15 μέχρι το 45 και δεν μπόρεσε να κερδίσει αυτό το Ζευγολατιό, δεν μπορώ να πω τίποτα. Η συγκυριολεξία αυτοκτονήσαμε. Μιλάω για την Κόρυνθο 2006, το αυτοκτονήσαμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Όποιος έχει αντίρρηση μπορεί να μου πει, όταν με συναντήσει, να με πάρει τηλέφωνο και να μου πει ότι φίλε, έχω αντιρρήσεις. Λοιπόν, ούτε εμένα μου αρέσουν οι μεθοδεύσεις αυτές με παλικαράκια, με φουσκωτούς και με μαύρα μπουφάν κλπ. Εγώ θα ξεκινήσω με την αλφα κατηγορία κορίτσες. Εγώ θα ξεκινήσω με την τρίτη εθνική. Γιατί ο Αλουτράκη πήρε πολύ μεγάλη νίκη, σπουδαία νίκη επί του Αιωλικού με 3-2, παρά την κόντρα διαιτησία από το 60 και μετά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλουτράκη Αιωλικός, όπως είπαμε, 3-2. Σπάρτη Ηρακλής Ψαχνών 3-0 χωρίς αγώνα. Παναργιακός Ένωση Ερμιονίδας στο τοπικό ντέρμπι 1-0. Χαλκίδα Πάο Βάρδας 0-0. Λεβάντε Βίζας 3-1 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με πολλές αποβολές. Καλαμάτα Κανάρης 2-1, Σάββατο αυτό το παιχνίδι. Και Παναρκαδικός Δόξα Νέας Μανολάδας σε ένα χορταστικό παιχνίδι 3-2. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη Σπάρτη με 40 βαθμούς, όσο και ο Παναργιακός, αλλά η Σπάρτη έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Στην τρίτη θέση ο Παναρκαδικός Γιώργο με 36 βαθμούς. Φαντάσου να μην είχε αυτή τη μίνι κοιλιά που είχε κάνει η ομάδα της Τρίπολης. Έτσι. Αιωλικός, τέταρτη θέση με 34 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο.
Πέμπτη θέση ο Άλουτράκη, παρακαλώ, με 32 βαθμούς. Έκτη θέση πάω Βάρδο με 31 βαθμούς. Έβδομη θέση Δόξα Νέα Μελωδάδο με 31 βαθμούς. Συνόδοδη θέση Χαλκίδα με 30. Ένατη θέση Ερμιονίδα με 26. Από εκεί και κάτω είδα και καημένη ζώνη. Στη δέκατη θέση Καλαμάτα με 25 βαθμούς. Ενδέκατη θέση Βίζας 21. Και οι τρεις ομάδες που έχουν ήδη υποβιβαστεί, Λεβάντε, Κανάρης, Ηρακλής, Ψαχνών. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, όπου ΑΟ Λουτράκη πηγαίνει στοιχείο για το παιχνίδι με τον Κανάρη. Κανάρης, ΑΟ Λουτράκη. ΠΑΟ Βάρδα Σπάρτη, Αιωλικός Παναργιακός, Βίζας Χαλκίδα, Δόξα Λεβάντε, Παναρκαδικός Καλαμάτα και Ηρακλής Ψαχνών Ερμιονίδα. Δεν θα γίνει το παιχνίδι, το παίρνει η Ερμιονίδα στα χαρτιά. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας στην Κορινθία. Να μας πεις τα αποτελέσματα πρώτα. Γιατί δεν έπεσε αποτελέσματα όλα στην Αλφα Κορινθίας. Τι πράγμα? Τα αποτελέσματα στην Αλφα Κορινθίας πρώτα. Ναι. Δεν μας τα πες. Λοιπόν, Άωσε Βελατή Κόρυθος 2006-1-0. Ολυμπιακός Άσου Δάφνη 5-0. Πανεμιατικός Ελλάς Βέλου 2-1. Ηρακλή Λεχείο Ολυμπιακού Λουτρακίου 2-0. Πανκαμαριακός Πας Κόρυθος 1-1. Τενεάτης Ατρόμητος 1-1. Κύψελος Αστέρας Δερβενίου 1-1. Και Πέλοπα στη Έλα Πετρίου 6-0. Να πούμε πριν πούμε τη βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας Κορυφαίας ότι στο πρώτο ημίχρονο Πας Γιάννα για τη Σούπερ Λίγκα, Πας Γιάννα Πανιόνιος 1-0. Βαθμολογία. Πρώτος ο ΑΟΡ με 68 βαθμούς. Δεύτερη κόρη το 2006 με 67. Τρίτη θέση με 47 βαθμούς ο Πανεμιατικός. Τέταρτη θέση ο Πέλοπα με 41. Πέμπτη θέση ο Πας Κόρυδος με 37. 37 και η Ελλάς Βέλου. Νομίζω ότι είχα κάνει ένα λαθάκι εδώ πέρα. Η 7η θέση Πανκαμαριακός με 35, 8η θέση Αστέρας με 34, 9η θέση Τενεάτρη με 33, 10η θέση Θύελλα Πετρίου 33, 10η Ατρόμητος 32, Ηρακλής Λεχαίου με 31, Ολυμπιακός Άσου 30 και Ολυμπιακός Κορίνθου 22 και Δάφνη στη 15η θέση με 14, υποβιβασμένος ο Κύψελος με 6 βαθμούς. Πριν περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική, θέλω να μου πεις πόσες αγωνιστικές μένουν ακόμα. Τέσσερις αγωνιστικές. Υπάρχουν κάποια δύσκολα παιχνίδια τα οποία ενδεχομένως θα σκοντάψει το ζευγολατιό. Έκανα λάθος, πέντε είναι τα παιχνίδια. Έχει τρία παιχνίδια εκτός έδρας στο ζευγολατιό, δύο εντός έδρας. Η Κόρυθος αντίθετα έχει τρία εντός έδρας, δύο εκτός έδρας. Τώρα, αν το πούμε στην δύσκολα. Στην ισοβαθμία ποιος το βγαίνει. Η Κόρυθος, γιατί έχασε με ένα 0. Α, μετά η διαφορά στο μεταξύ του παιχνίδια. Είναι το 5-3 που κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι. Έχει να δώσει στο χιλιομόδια, στο πούμε, δύσκολο παιχνίδι και στον Τενεάτη Αθηγείο, δύο ομάδες οι οποίες επίσης κινδυνεύουν. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Εκτός βέβαια και αν έρθει στο ποδόσφαιρο, μιλάμε ποτέ. Εντάξει, όπως και η ζωή, μιλάμε ποτέ. Να δούμε. Θα δείξει. Πάμε στο. Επόμενη αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική. Κόρυθος 2006 Θύελλα Πετρίου, Ατρόμητος Χιλιομοδίου Άζε Βολατιού, Αστέρας Δερβενίου Πέλοπας, Πας Κόρυθος Κύψελος, Ελλάς Βέλου Πανκαμαριακός. Ολυμπιακού Λουτρακίου Τενεάτης, Δάφνη Ηρακλή Λεχαίου και Πανεμιατικός Ολυμπιακός Άσου. Β' κατηγορία δεν είχαμε αγωνιστική δράση. Δεν είχαμε αγωνιστική. Ναι, δεν είχαμε αγωνιστική δράση λόγω της καθαρά Δευτέρας και της αποκριάς. Οπότε τα αποτελέσματα στην 23η αγωνιστική είναι Πανσολυγιακός Κλένια 1-1, Σαρονικός Ηρακλής Ιλοκάσου ένα χορταστικό παιχνίδι 3-4, Προοδευτική Περιγαλίου Αγίου Θόδωρη 2-0, Ταρσινά 97 Ιστιμιακός 0-5, Άγιος Γεώργιος Παθοβούνη 1-2, Θύελλα Κάτω Δημηνίου Πρόοδος Αγίου Βασιλείου 1-0 και ΠΑΟ Κουταλά Άρης Αρχαίας Κορίνθου 2-0. Πρώτες έξι θέσεις, πρώτος ο πάντα ο Ιστιμιακός με 55, έχει εξασφαλίσει την άνοδο και από εκεί και κάτω παλεύουν για τη δεύτερη θέση. Κλένια με 48, Ηρακλής Ιλοκάρης 47, Πανσολυγιακός 45, ΠΑΟ Κουταλά 40 και νομίζω η Άγιοι Θεόδωροι στην έκτη θέση πέταξαν λευκή πετσέτα με 38 βαθμούς είναι στην έκτη θέση. Να πούμε ότι στις 30 του μήνα η ομάδα μας στο Ζευγολατιό, ο ΑΟ Ζευγολατιού, πάει στο Κατασάρι, πάει στη Ζάκηθο, όπου θα αντιμετωπίσει για το κύπελλο ερασιτεχνών τον ΑΟ Κατασάριου. Το Κατασάρι, στο προηγούμενο παιχνίδι, την προηγούμενη Τετάρτη, απέκλεισε μέσα στη Μανολάδα την τοπική δόξα με 3-2. Να σημειώσουμε εδώ ότι στο παιχνίδι αυτό, στο 85ο λεπτό, η ομάδα της δόξας Μανολάδας προηγείται με 2-0. Μείωσε ο Λιβέρης, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος ήταν κάποτε να έρθει και στην Κόρυθο, ισοφάρισε σε 2-2 και το νικητήριο γκολ στο 92. Δεν προλάβανε ούτε σέντρα να κάνουν. 3-2 κέρδισε η ομάδα του Κατασταρίου, την οποία θα αντιμετωπίσει στο Ζευγολατιό. Και φυσικά ευχόμαστε στην ομάδα του Ζευγολατιού καλή επιτυχία, γιατί όσο να είναι, οι διακρίσεις λείπουν από το κορυφαϊκό ποδόσφαιρο τελευταίο. Και εμείς ευχόμαστε σε ένα καλό βράδυ, Βασίλη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξονα. Από όλους τους συντελεστές, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα.